Λοιπόν, πάμε ζωντανά στην απεσταλμένη μα Αναστασία Αργυριάδου, που είναι έξω από το σουφλί, στο σημείο του σοβαρού επεισοδίου και θα μα δώσει όλε τι τελευταίε πληροφορίε Αναστασία, καταρχήν για την κατάσταση τη υγεία του νεοφύλακα και βεβαίω τι συνέβη. Ποιο πυροβόλησε από το τουρκικό έδαφο. Είναι, είναι καλά, καλύτερα φυσικά. Είπε και στο γιατρό του ότι αισθάνεται πολύ καλά και ότι είναι δυνατό. Ωστόσο, θα χρειαστεί να παραμείνει για άλλα 24 ώρα τουλάχιστον στη μονάδα αυξημένη. Οριοφύλακα μαζί με τους τρεις του τρει συναδέλφου του περιπολούσε όπω κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια παραποτάμια στον Εύρο, σε σημείο που δεν έχει ολοκληρωθεί ο φράχτη. Διότι να πούμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίε επέκταση του φράκτη και είναι πολλά τα σημεία όπου έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίε, αλλά και κάποια όπω εδώ ψαρθήκε τώρα Δημήτρη Ωτσιόπλο, που δεν έχει γίνει ακόμη ο φράχτη. Έτσι λοιπόν ο Έλληνα νεωροφύλακα, δάσκαλο τον αποκαλούν οι συνάδελφοί του, από πιο του πιο έμπειρου του σώματο. Ήταν μαζί με του συναδέλφου Του είχαν την πληροφορία ότι μια μεγάλη ομάδα μεταναστών θα επιχειρήσει να περάσει ελληνικού εδάφου ε, και έκαναν περιπολία και επιχειρούσαν στο σημείο. Ξαφνικά, δέχθηκαν τι σφαίρες από την πλευρά τη Τουρκία, άγνωστοι οι δράστε. Ε, ήταν περισσότεροι από τρει οι πυροβολισμοί. Η ε, μία σφαίρα βρήκε τον άτυχο νεροφύλακα Όπω είπαμε, στην κοιλιά και χειρουργήθηκε χθε το απόγευμα. Αναστασία αλήπη, λένε οι για φράτ, ότι για Τουρκία, δύο χιλιοστά. Τελικά. Για δύο χιλιοστά, αν ήταν η σφαίρα δύο χιλιοστά πιο κάτω, θα μπορούσε να έχει χάσει τη ζωή του ως νοριοφύλακας. Α, αυτό είναι χαρακτηριστικό της σοβαρότητας του επεισοδίου. Και λειτουργήσαν και πολύ άμεσα Λειτουργήσαν και πολύ άμεσα στην αδελφή του. Δηλαδή, τον μετέφεραν στο κέντρο υγεία του Φλίου και από εκεί στο νοσοκομείο του Δημοτήχου, όπου οι γιατροί έκαναν τι υπεράθροπε προσπάθειέ του και τον έσωσαν. Και τώρα είπαμε ότι είναι καλά στην μονάδα αυξημένη φροντίδα. Αναστασία για το ε, κρίσιμο. Υπάρχουν νέε μαρτυρίε, αποτέλεσμα από του άλλου κάλικε που έχουν βρεθεί, γιατί η σφαίρα είναι μέσα στην κοιλιά του συνοριοφύλακα. Ποιο πυροβόλησε από το τουρκικό έδαφο, ε, Διακινητή. Ερευνούν τι κάμερε. Ε, Ερευνούν τι κάμερε, ερευνούν και το σημείο να βρεθούν υπόλοιπε σφαίρε, διότι είπαμε ότι ήταν περισσότεροι από τρει υπηροβολισμού, για να φτάσουν. Το έστ... επικρατέστερο σενάριο, όλα τα δεχόμενα νυχτά. Επικρατέστερο είναι να πρόκειται για κάποιον αδίστακτο διακινητή mm. που επιχειρούσε να περάσει τη μεγάλη ομάδα μεταναστών επελληνικού εδάφου, διότι ξέρουν ότι τα περιθώρια έχουν πλέον. Στενέψει. Θα ολοκληρωθεί ο φράκτη, ο Εύρο θα γίνει απροσπέλαστο. Να πούμε επίση ότι από χθε το απόγευμα έχουν εντατικοποιηθεί και οι περιπολίε στρατού και αστυνομία στο σημείο που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη ο φράκτη. Υπάρχει και συνεννόηση με την τουρκική πλευρά για το επεισόδιο, αλληλογραφία. Μήπω υπάρξει στο τέλο μια ξεκάθαρη απάντηση ποιο πυροβόλησε. Να σε ευχαριστήσουμε, Αναστασία Αργυριάδου.